Σας δείχναμε την προηγούμενη εβδομάδα πόσο αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του κρέατος, Βαγγέλη. Ναι. Με δεδομένο λοιπόν ότι αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του κρέατος, πάμε σε ένα προσφυλές φαγητό του Έλληνα, αγαπημένο φαγητό του Έλληνα, που είναι το σουβλάκι. Και εγώ έλεγα ότι όλο το καλοκαίρι στις διακοπές έβλεπα γεμάτα τα σουβλατζίδικα και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει λοιπόν τώρα μεγάλος κίνδυνος να αυξηθεί κι άλλο λόγω της αύξησης του κρέατος. Να δούμε λίγο λοιπόν που βρισκόμαστε. Ναι, εδώ πέρα έχουμε πόσο αυξάνεται το κρέας. Περιμένουμε ανατιμήσεις, έτσι. Στο χοιρινό λαιμό 7,80 στα 8,50, μοσχάρι από 12 στα 13 ευρώ, κοτόπουλο φιλέτο από τα 6,50 στα 7,50, αρνί από τα 11 στα 12 ευρώ και κατσίκι από τα 13,50 στα 14 ευρώ. Πέρα λοιπόν από το πόσο θα μας κοστίζει άμεσα στο τραπέζι το να προμηθευτούμε κρέας και να φάμε, αντίκτυπο θα έχει και στο σουβλάκι. Το βλέπω, το λες και πονάς. Νομίζω το αγαπάς γιατί το είναι σουβλάκι. Το εύκολο έδεσμα κάθε Έλληνα και το αγαπημένο θα έλεγα. Έτσι, γιατί όλοι παίρνουμε μεγαλώσα σουβλάκια. Είναι αυτό που λέγαμε, Βαγγέλη, το φτηνό φαγητό του Έλληνα. Ακριβώς. Μπορούσες δηλαδή με ένα 70, 2, 2,20 το πολύ να έχει φάει ένα πλήρες γεύμα. Ακριβώς. Και τώρα, να χορτάσει και να φας όλη μέρα. Παρακάτω της κάρτας μας. Και τώρα να δούμε. Και ένα χρόνο οι αυξήσεις είναι, θα δούμε ποιες είναι το παρακάτω και πού αναμένεται να πάει. Και στα λαχανικά να πούμε ότι έχουμε. Δηλαδή αυτά που συνοδεύουν το τυλιχτό. Το θα κάνω κι εγώ. Δεν χρειάζεται για να ρολάρει. Έτσι, λοιπόν. Ένα 72, 20 το μάτα, αγκούρι 70 λεπτά. Καταλαβαίνεις, όλα αυτά είναι συστατικά ενός τυλικτού το οποίο έχουμε συνηθίσει όλοι να παίρνουμε. Και επειδή ακριβώς λοιπόν έχουμε ανατιμήσει σε αυτό το πεδίο. Πάμε να δούμε που φτάνουμε. Κοιτάξτε εδώ πού μπορούμε να φτάσουμε. Από 3 ευρώ με 3,70 πέρσι το τυλικτό καλαμάκι γύρος ή ο γύρος με τα υλικά που αναφέραμε νωρίτερα. Αναμένεται να φτάσει φέτος 3,40 με 4,20. Σε ποιον να τα πεις αυτά. Και ξέρεις τι διάβαζα, Βαγγέλη, χθες, ότι υπάρχουν κάποια νησιά όπως η Μύκονος. Θα μου πεις τώρα, μιλάς για την αυαρχίδα του τουρισμού, αλλά εκεί δεν πάει και απλός κόσμος. 15 ευρώ το σουβλάκι. Έτσι, δηλαδή, έτσι, για όνομα έτσι. Του Θεού και της Παναγίας. Και βλέποντας αυτά, θέλω να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Τον πρόεδρο του νέου. Τον πρόεδρο του νέου Ίνκα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Μαυραγάνη, ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου σας παρακαλώ, τώρα έχουμε κάνει το ρεπορτάζ μας εμείς εδώ, Βαγγέλης Οδουράκης. Το δικό σας ρεπορτάζ τι λέει, τι θα γίνει με το φτηνό φαγητό του Έλληνα που είναι το σουβλάκι, αλλά και τι γίνεται γενικότερα με την ακρίβεια. Επιβεβαιώνω κι εγώ, αυτές θα είναι οι αυξήσεις. Έχουμε αυξημένο λειτουργικό κόστος και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο μισθολογικό κόστος στα εργατικά. Την πρώτη ύλη, όπως είπατε, τα κρέατα έχουν αυξηθεί. Έχουμε αυξήσει επίσης τα ενίκια. Είναι δηλαδή συνδυαστικοί οι παράγοντες που οδηγούν αθρηστικά στην αύξηση. Αθρηστικά λέτε σε μια επιχείρηση τι επιβαρύνει τα προϊόντα. Σε μια επιχείρηση. Και αντίστοιχα αυτό επιφέρει και αυξήσεις και στο πολύ δημοφιλές φαγητό. Όπως το λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο γύρο, το σάντουιτς, το τσιλικτό, το σουβλάκι. Α, σωστά, εσείς το λέτε και σάντουιτς. Σωστό. Ούτε καλαμάκι λέτε, άλλο είναι το καλαμάκι, αλλά συνεννοούμαστε τώρα, τα έχουμε μάθει. Οπότε, ειδικά που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην νεολαία, στους φοιτητές, είναι ένα βασικό γεύμα που μπορεί με. Το βλέπετε να φτάνει και άλλο πάνω, κύριε Γεωργιάδη, ναι, γιατί ναι, ακούσαμε κάτι για 5 ευρώ. Κάτι σοκαριστικές τιμές. Ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει και τα 5 ευρώ. Αιτιολογείται τόσο μεγάλη ανατίμηση. Δηλαδή, εντάξει, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, τις έχουμε αναφέρει. Ενεργειακό κόστος υψηλό, το οποίο παραδόξως ακόμη και τις περιόδους που έχουμε ύφεση στις τιμές του δεν πέφτει. Έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Δικαιολογείται όμως τόσο πολύ πια να περνάνε όλα αυτά στον πολίτη, στον καταναλωτή. Δυστυχώς οι εκπρόσωποι των. Επειδή υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός, ξέρετε, σε αυτό το είδους το έτοιμο φαγητό στην εστίαση, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός εκεί. Οι ίδιοι βέβαια ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις της γενικότερης. Πάντως αυτό που λέτε, ότι αναμένεται να φτάσει και τα 5 ευρώ, εσείς δηλαδή το προσδιορίζετε για τη φετινή χρονιά. Ναι, 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 μέχρι τα Χριστούγεννα. Σοκαριστικό αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία 5 ευρώ σουβλάκι. Μα ήδη είναι στα 4,20. Ήδη. Αν αυξηθεί και πάει στα 4,5 και σε κάποιες επιχειρήσεις είναι και πιο ακριβό, μετά είναι μία ανάσα τα 50 λεπτά να πάει στα 5 Ξέρετε ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γεωργιάδη, ότι αν πάει μια οικογένεια. Δεν ξέρω, ο καθένας τώρα αναλόγως και με το τι τρώει. Ένα να πάρει ο ένας, ένα ο άλλος, ένα το κάθε παιδί.
Δεν το συζητάμε. Ένας έφηβος δεν αρκείται στο ένα. Αυτό είναι το θέμα. Και δύο. Δηλαδή και δύο και δύο, τρία μπορώ Νίκο. Να σας πω. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Δυστυχώς. Ότι αυτό που λέει το 5 ευρώ το σουβλάκι είναι, πρέπει να το συγκρίνουμε με κάτι άλλο για να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Ότι το κατώτατο ορομίσθιο του υπαλλήλου σήμερα, που ο κατώτατος μισθός είναι 830, έτσι, είναι 4,98. Ακριβώς. Δηλαδή, για να φάω ένα σουβλάκι, είναι ορομίσθιο μεικτό. Έχεις δίκιο, Νίκο. Πολύ σωστή επιχείρηση. Που σημαίνει ότι αν πάω εγώ με τετραμελής οικογένεια και είμαι με τον κατώτατο μισθό και φάμε και οι τέσσερις μαζί, θέλω δύο μεροκάματα. Τι συζητάμε τώρα. Και εγώ σου λέω αυτό που λέτε. Ένας έφηβος θέλει δύο. Και εντάξει, μπορεί και η μάνα και ο πατέρας να θέλουν δύο. Δηλαδή πια πας σε 20, 30, 40 ή 50 ευρώ για το φτηνό φαγητό του Έλληνα που ήταν το σουβλάκι. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω.